Με καλή ψυχολογία αλλά και απουσίες, οι Ερυθρόλευκοι σκέφτονται τον Οπούντιο Μαρτίνου. Η ομάδα του Γιάννη Προβίδα, μετά την ισοπαλία μέσα στην Άρτα, με καλή ψυχολογία, υποδέχεται την Κυριακή τον επικίνδυνο Οπούντιο με σκοπό να επιστρέψει στις νίκες. Από το παιχνίδι της Κυριακής θα λείψουν οι Δρόσος και Καλέργης που αποβλήθηκαν στο παιχνίδι με την Άρτα, ενώ αμφίβολος συναγωνιστή είναι ο Τσικόπουλος. Να συνέλθει μετά τα 3 αρνητικά αποτελέσματα, καλείται ο Πυρσός, που δίνει ένα πολύ γερό τεστ εκτός έδρας κόντρα στη δυνατή ομάδα της ΑΕΚ Καραϊσκάκη. Η ομάδα του Πυρσού παραμένει ενωμένη και βλέπει με ψυχραιμία τη συνέχεια για μια νέα αρχή. Βέβαια, το έργο του την Κυριακή δεν θα είναι και εύκολο, αλλά υπάρχει αισιοδοξία. Δύσκολη έξοδο και για τον Φιλότα που ταξιδεύει στο Σουφλί. Στην ομάδα του κ. Παπανότα υπάρχει πίστη για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Οι Γουναράδες υποδέχονται τα Γιάννησά και θα κυνηγήσουν παρά τα προβλήματά τους την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Το πρόγραμμα στον πρώτο όμιλο: Ηρακλής Αμπελοκήπων Άρης, Εθνικός Αγιονερίου Δόξα Δράμας, Καμπανιακός Άρης Ακροποτάμου, Καστοριά Αναγέννηση Γιαννιτσών, Ορφέας Ελευθερούπολης Βυζάντιο Κοκκινοχώματος, Καβάλα Απόλλων Αρνέας, Εθνικός Αλεξανδρούπολης Πανσεραϊκός, Εύρος Σουφλίο Θύελλα Φιλότα. Το πρόγραμμα στον δεύτερο όμιλο: Οικονόμος Τσαριτσάνης Τρίκαλα, Βατανιακός Πύρασος, Θεσπρωτός Ποντοτιάς Αγιάς, Μακροχώρη Αναγέννηση Άρτας, ΑΕΚ Καραϊσκάκης Πυρσός Ρεβενών, Κοζάνη Οπούντιος Μαρτίνου, Ρήγας Φεραίος Εθνικός Φιλιππιάδας, Λευκάδια Αχιλλέας Νεοκεσάριας.